Αυτή τη φορά οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν είχαν καν το κουράγιο να αποδοκιμάσουν την ομάδα τους. Άλλωστε, η εμφάνιση των Ερυθρολεύκων δεν ήταν δυνατό να τους προκαλέσει οργή ή αγανάκτηση παρά μόνο ίκτο. Δεν αγωνίστηκαν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού το απόγευμα στο στάδιο Καραϊσκάκη, αλλά κάποιοι που πιθανόν να δηλώνουν στην εφορία επάγγελμα ποδοσφαιριστής. Άλλωστε, στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Η αλήθεια είναι ότι διασυρθήκαμε. Παραχαϊκή, κατά τη γνώμη μου, πάντα ήταν πολύ καλύτερη και δίκαιη μας κέρδη. Εμείς με αυτές τις εμφανίσεις που κάνουμε, εγώ θέλω να πω από την αρχή της σεζόν, δεν πρέπει να λεγόμαστε ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Το σούτ του Γκονζάλοβιτς στο 7ο λεπτό που έδιωξε σε κόρνερ ο Μίρτσος και η σωτήρια επέμβαση του Μασούρα στο 19 πρώτου Μπατίστα ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη στον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Στο 47 ο Καραπιάλης έχασε την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία του Ολυμπιακού μετά την παλιά του. Φτάσαμε στο 58 όπου Τσαλουχίδης και Μιτσιμπόνας προσέφεραν στον Γκονζάλοβιτς το πιο εύκολο ίσως γκολ της καριέρας του. Πολύ ωραία ο Γκονζάλοβιτς, φεύγει στην αντεπίθεση. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναχαϊκή. Ο Γκονζάλοβιτς τέτα-τέτ πλασάρι και το 0-1 για την Παναχαϊκή. Κουτούλησαν μεταξύ τους οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλοβιτς βγήκε στην επίθεση και βέβαια δεν έχασε την ευκαιρία, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν συνήλθαν ούτε μετά το 0-1 και με τον ίδιο απροσάρμοστο τρόπο που θύμισε ποδόσφαιρο του 60 επεδίωξαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Δεν τα κατάφεραν όμως ούτε στο 63 με τον Βαΐτσι, ούτε στο 64 με τον Λιπτόφτσενκο, αλλά ούτε και στο 66 με τον Τσιαντάκη. Στο 77 δε, ο Καραπιάλης τρόμαξε όλα τα πουλιά στον ουρανό του Φαλήρου, χάνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία του αγώνα για τον Ολυμπιακό μετά τη σέντρα του Μπατίστα. Χαρακτηριστική εικόνα της θλιβερής κατάστασης που παρουσίασε ο Ολυμπιακός είναι η φάση που παρακολουθείτε. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει πλάγιο out και ο Τσιαντάκης κρατάει την μπάλα περίπου ένα λεπτό γιατί απλώς κανείς συμπαίκτης του δεν έχει το κουράγιο να τρέξει κοντά του για να την πάρει. Στο 85 ήταν ο Τσιαντάκης που έχασε την ευκαιρία για το 1-1, αφού ο Μασούρας επενέβη και πάλι θετικά. Ένα λεπτό αργότερα ο διασυρμός ολοκληρώθηκε. Ο Καραταΐδης έχασε από τα μάτια του τον Γκονζάλοβιτς και υποχρεώθηκε να τον ανατρέψει. Ένας πρώην Ερυθρόλευκος, ο Δημήτρης Γκένας, εκτέλεσε στο 86 τον Ολυμπιακό και τον πρώην συμπαίκτη του στην Παναχαϊκή, Γιώργο Μίρτσο. Τη στιγμή που εκτελείς ένα πέναλτι, σκέφτεσαι μόνο ότι θα σκοράρεις και με το, όταν θα έβαζα τον γκολ θα οριστικοποιούνταν και η νίκη της ομάδος. Ήταν το οριστικό τέλος για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, νομίζω. Ο Ολυμπιακός έχει απαιτήσεις και πρέπει κάθε χρόνο να κάνει πρωταθλητισμό και να είναι πάντα στην κορφή. Πιστεύω ότι αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους παίκτες. Όταν παίζεις μέσα στο Καραϊσκάκη και κερδίζεις τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη νίκη για την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή πρώτη φορά στην ιστορία της έκανε αυτή την νίκη μέσα στο Καραϊσκάκη, πρώτη φορά κέρδισε τον Ολυμπιακό. Στην κούραση που είχε ο Ολυμπιακός, ότι μπορούσαμε να καταφέρουμε και εμείς να πάρουμε ένα θετικό μάλλον αποτέλεσμα. Πράγμα που σήμερα όχι μόνο θετικό αποτέλεσμα, πήραμε μια νίκη που λέει πάρα πολλά για μας.